Μετά από μια γιγάντια μάχη με ανέμους που έπναν μερικές 100 χιλιόμετρων και με την απειλή να φτάνει προς στιγμήν κοντά σε ξενοδοχεία και σπίτια, 90 πυροσβέστες πάλεψαν με τις φλόγες με την συνδρομή εναέριων μέσων. Η φωτιά απείλησε προς στιγμήν ξενοδοχεία και κατοικίες, αλλά ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Και σε σύντομο χρονικό διάστημα, σχετικά πάντα μιλάμε 3-4 ώρες, καταφέραμε και οριοθετήθηκε η πυρκαγιά, χωρίς να επεκταθεί ιδιαίτερα, περνώντας από κατοικημένη περιοχή όσον αφορά οικία αλλοδαπού που ήταν μέσα στην περιοχή, ξενοδοχειακό συγκρότημα, διαμερίσματα ενοικιαζόμενα, διαμερίσματα που διέμεναν κάτοικοι, καθώς και μονάδα εστίασης, χωρίς να έχουμε την παραμικρή ζημιά. Εκκλησία. Περίπου 50 στρέμματα χορτολιβαδικής αλλά και 20 στρέμματα καλλιεργήσιμης έκτασης και μελίσια έγιναν στάχτη. Από την πρώτη στιγμή έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια να μην απειληθούν ζωές, καθώς οι ρηπές των ανέμων ήταν ισχυρές και τα μποφόρ παραμένουν. Μα εσείς ιδιαίτερα λόγω ότι γνωρίζω τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, λόγω των ισχυρών ανέμων που είναι καταβάτες και πνέουν σε δύναμη 100 χιλιόμετρων, επιχειρούν, ακόμα έχουμε τις δυνάμεις και θα παραμείνουν στο σημείο μέχρι όσο χρειαστεί για να διασφαλίσουμε τυχόν αναζωπήρωση, διότι οι άνεμοι συνεχίζουν και πνέουν με την ίδια ένταση και ακόμα περισσότερο. Οι δυνάμεις παραμένουν, είναι 10 οχήματα με 15 άντρες πεζοπόρων τμήματος. Η σημερινή, λόγω των δύσκολων καιρικών συνθήκων, χαρακτηρίζεται ως η πρώτη δύσκολη μέρα της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Η απειλή παραμένει διαρκής, αφού και τη Δευτέρα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός στην Κρήτη. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι θερμές εργασίες στην Ήπεθρο και δεν θα πρέπει να ανάψει φωτιά για κανένα λόγο. Στις περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας απαγορεύεται η είσοδος σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Είμαστε πλέον στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου και είναι απαραίτητο όλοι μας να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όλες οι μέρες είναι επικίνδυνες, έχουμε ήδη μπει σε περίοδο ξηρασίας, έχουμε ήδη μπει στις ετήσιες, που σημαίνει ότι έχουμε ισχυρούς ανέμους, ειδικά στην Νότια Κρήτη, υψηλές θερμοκρασίες, δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για αμέλεια. Με μεγάλες προσδοκίες αναλαμβάνουν δράση στο νησί μας και οι δασοκομάντος. Αποτελούν μόνιμο προσωπικό της 3ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων που εδρεύει στο Ηράκλειο και ήρθαν για να ενισχύσουν το πυροσβεστικό σώμα. Πρόκειται για 60 δασοπυροσβέστες οι οποίοι θα επιχειρούν σε Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο.